Η διαρροή της επικίνδυνης τοξικής ουσίας, η οποία προκαλεί στον άνθρωπο ακόμη και τον θάνατο, έγινε αντιληπτή από εργάτες οι οποίοι αναπαλαιώνουν αποθήκες στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και στην αστυνομία. Στη σκηνή έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και η μονάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων χημικών ουσιών. Με την άφηξή μας διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για επικίνδυνο χημικών υλικών. Αυτή η ουσία είναι πολύ τοξική και μπορεί να προκαλέσει θανάτου. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο χειρισμό τέτοιων ουσιών. Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στη σκηνή και ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής, καθώς επίσης και από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, να απομακρυνθούν σε μεγάλη απόσταση. Ναι, είπε μας η αστυνομία ότι πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε, διότι είναι επικίνδυνο, λέει, διότι είναι τοξικά. Και αμέσως κλείσαμε και φύγαμε. Πυροσβέστες με τη χρήση προστατευτικών στολών και αντιασφυξιογόνων μασκών προσπαθούσαν να σταματήσουν τη διαρροή, ενώ κατέβρεξαν την περιοχή για να κατακαθίσουν την οσμή της τοξικής ουσίας μεθυλοβρωμίδιο, που είναι εξίσου επικίνδυνη για την υγεία. Σταμάτησε η απώλεια από τον κύλινδρο των 25 κιλών και διαλύθηκε το νέφος με νερό. Όταν ο κίνδυνος ξεπεράστηκε, οι πυροσβέστες έπλυναν το δρόμο από κατάλοιπα που μπορεί να άφησε η τοξική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για φυτοφάρμακα. Πιστεύω ότι είναι παλιοί κυλίντροι. Εν πάση περιπτώσει, υπαρθήκαν όλα τα μέτρα. Τώρα θα μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος. Οι 5 σκουριασμένοι κύλινδροι, οι οποίοι περιείχαν από 25 κιλά τοξικής ουσίας μεθυλοβρωμίδιο, βρίσκονταν εδώ και δεκαετίες έξω από τις αποθήκες. Συνεργείο απομάκρυνε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας τους κυλίνδρους σε άλλο χώρο. Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι η διαρροή, η οποία σημειώθηκε στη βαλβίδα ενός κυλίνδρου, είναι αποτέλεσμα φυσικής φθοράς λόγω χρόνου. Thank you, sir.